Φίλες και φίλοι, γεια σας. Την ίδια ώρα, κάθε μέρα, πιστείς το απογευματινό μας ραντεβού για να περάσουμε όμορφα παρεούλα μαζί. Το αντίσημά μου το επιμελήθηκε το κατάστημα Ντίνα που βρίσκεται στην Εφόρων 4 και θα βρούμε ρούχα για όλη την οικογένεια, μικρά, μεγάλα, μεγέθη. Κάθε εβδομάδα νέες παραλαβές και προπαντός με λίγα χρήματα. Κάντε σοπιθέραπη, ανανεώστε την καρτορόπα σας και μέσα από την ανανέωση αυτή θα ανανεωθείτε κι εσείς. Να καλωσορίσουμε και τον Μπαρατσουκίδη στο Μητρούσι, ανδρικό ντύσιμο, ελληνικής ραφής, για γάμους, για βαφτίσια, για συμπεθέρια. Παρατσουκίδης, όνομα, σπορ ντύσιμο, επίσημο ντύσιμο, για τιμές φανταστικές, στο Άνω Μητρούσι Σερών. Σήμερα Τετάρτη, η Ντίνα που κάνει κάθε εβδομάδα νέες παραλαβές. Βγαίνει Δευτέρα, αλλά λόγω Δευτέρες οι δύο ήταν κλειστές. Την έχουμε σήμερα να μας δείξει τι καινούργιες παραλαβές έχει για μας διαλεγμένα, πριν από εμάς για μας. Ντίνα μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, κυρία Στέλλα. Πώς είσαι? Μια χαρά, κυρία Στέλλα. Όλα καλά. Όλα καλά. Χαίρομαστε που ερχόνται και οι κυρίες και από δράμα έχουν έρθει να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας. Στην κυρία, νομίζω, Λεμονιά, αν δεν κάνω λάθος το όνομά της, να τη δώσουμε τα χαιρετίσματα και να τις ευχαριστήσουμε όλες τις κυρίες που μας προτιμούν. Ντίνα μου, με πήραν από την Αγγλία τηλέφωνο. Αλήθεια. Και θα έρθουν για το Πάσχα και θα έρθουν να ψωνίσουν. Να έρθουν, λοιπόν, να έρθουν. Λοιπόν, στο Βαγγέλη και στη Βάσο που μας παρακολουθούν κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Μαυροθάλασσα, παλικάρια μέχρι 2 μέτρα. Στο ψυχικό. Και σε όσους αντάμωσα σήμερα δεν θυμάμαι. Σε ευχαριστούμε. Να πω όμως, έχω και κάτι ακόμα και για την κυρία από τη Λίμνο που ζήτησε κάποια πράγματα. Εγώ της έχω φέρει ένα πανέμορφο φόρεμα. Δείτε εδώ πέρα στο μπλεδάκι, μικρό νουμεράκι. Είναι στο 50, οι διαστάσεις είναι σωστές. Λοιπόν, φορεματάκι με τα ντέλα. Το χρώμα είναι πιο κυμπάρικο, δεν είναι τόσο... Ναι, είναι φανταστικό. Και το σακάκι το επίσης. Πάρα έτσι, πολύ ωραίο. Τέλειο. Είναι πολύ ωραία. Είναι αυτά είναι τα μικρά νουμεράκια, είναι το 50 νούμερο. Το δικό μου. Εδώ και αυτό επίσης το σακάκι είναι φανταστικό και αυτό είναι ένα πανέμορφο σακάκι. Τι νούμερο είναι αυτό? Αυτό εδώ είναι 50 νούμερο. Το μεγάλο το οι διαστάσεις είναι γύρω στα 102-103 εκεί μέσα. Το φόρεμα να πούμε ότι έχουμε σε όλα τα νούμερα. Αυτά έρχονται και ξανάρχονται γιατί είναι, στέκονται πάρα πολύ ωραία. Είτε το σακάκι. Και το σακάκι είναι ένα και μοναδικό, δεν υπάρχει άλλο, κύριε Στέλλα. Το πήρα εγώ. Το πήρατε το μεγαλύτερο εσείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε και αυτά. Και αυτά πολύ ωραία. Και αυτό φανταστικό. Σε αυτό εδώ πέρα έχουμε και 50, αλλά έχουμε και λίγο μεγαλύτερο. Φανταστικό. Εγώ το έχω πάλι με ένα μπλουζάκι άσπρο. Πανέμορφο και αυτό. Άσε καλά, δεν χωράω σε αυτό. Σε αυτό όχι, κυρία Στέλλα, έχω φέρει λίγο πιο μικρά νουμεράκια για να δουν και οι κυρίες. Και λοιπόν, έχουν έρθει τζιν παντελονάκια. Αμάν, Ντίνα. Φανταστικά. Κάτω έχει και στρασάκι. Δείτε το. Κούνα το λίγο να γυαλίσει. Και λίγο έτσι για να το δουν λιγάκι. Έχει κάτω στο στράς του. Και τι ωραία. Εγώ το συνδύασα με το πουκάμισο αυτό. Και αυτό έχει στράς επάνω. Πέρλες έχει αυτό. Πέρλες, έτσι. Πανέμορφο γι' αυτό. Για να δω και λίγο. Τα παντελόνια έχουν έρθει σε όλα τα νούμερα. 121 είναι το στήθος. Δηλαδή, εγώ μπαίνω σε τέτοιο παντελόνι. Έχει μέχρι 56 είναι, κυρία Στέλλα. Όχι. Μέχρι λοιπόν. 56. Δεν έχει τόση ελαστικότητα. Αλλιώς θα σας έπαιρνε. Ναι. Δεν έχει τόση ελαστικότητα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και αυτό. Μαντή. Το ζακετάκι σας παίρνει. Το πουκάμισο είναι στα 121, κάπου εκεί είναι. Είναι το επάνω, τι χρώμα είναι, μπλε. Μπλε σκούρο είναι. Βγάλω μπλε. Λίγο το θα το βγάλω το ρόλο μαζί και το βλέπουμε μετά. Μου είναι το πανέμορφο. Εγώ το έχω φέρει, και αυτό. Δείτε τι όμορφα έχει. Τι ωραία που δείχνει. Δίναμε αυτά που πήρα προθέσεις που φόρεσε αυτό. Το μπες. Βγάλω το και αυτό. Εξαιρετικό. Το επάνω. Το φόρεμα. Το επάνω. Ναι. Το φορεματάκι μπορούν να το φορέσουν και ακόμα και πιο μικρότερο νουμεράκι. Μπορούν να βάλουν μια ζωνούλα στη μέση. Τέλειο και το. Παίρνει μέχρι 56-58. Φανταστικό. Παίρνει. Καλά, καλά, γιατί δεν μου τα δείχνεις αυτά. Λίγα-λίγα, κυρία Στέλλα, όλο μαζί όχι. Αχ, λοιπόν, ωραίο. Πάμε να δούμε ένα υπέροχο μαύρο φορεματάκι. Πάρα πολύ ωραίο, 58 νούμερο, 58-60. Έχει το ζακετάκι του και μέσα δείτε το τι πανέμορφο. Είναι, καταρχήν είναι φοβερό το ύφασμα, έτσι.
στην κρεμάστρα στην σκέψη του. Φανταστικό είναι, φανταστικό. Είναι μαύρο, με το ζακετάκι του. Είναι 58 νούμερο, 58-60, τέλειο για τις κυρίες. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, εδώ τώρα έχω. Έχουν έρθει και τα παντελόνια σαν αυτό που φοράω, το παντελονάκι. Το ίδιο παντελόνι είναι. Εγώ το συνδυάσα με ένα υπέροχο μπλουζάκι. Αυτά τέτοια μπλουζάκια έχουμε αρκετά. Στα 15 ευρώ τα μπλουζάκια, 110 είναι το στήθος. Τα συγκεκριμένα, τα παντελόνια μας είναι μέχρι 56 νούμερο. Όμορφο παντελόνι και αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα ζακετάκια μας αυτά. Πάλι σε, ζακετάκι, σε μπλουζάκι το ρουά, 118, 67 είναι ο κωδικός, με τη ζακετούλα την άσπρη. Πανέμορφη κι αυτή, πάρα πολύ ωραία. Για τις ευτραφούλες, αυτό κολλάει. Τέλεια είναι. Εδώ τώρα έχω φέρει και αυτό το μπλουζάκι. Σε αυτά υπάρχουν νουμεράκια. Ξεκινά νομίζω από το 56 και κάτω, μέχρι 50 νούμερο. Υπέροχο μπλουζάκι κι αυτό. Θα μπορείτε να το συνδυάσετε με τα υπόλοιπα ρούχα που θα σας δείξω. Δείτε εδώ τι φανταστικά φουστίτσα. Και σακάκι. Τι τα γέρι είναι αυτά, βρε. Είναι φοβερό. Αυτά είναι μικρά νουμεράκια για την κυρία που θέλει. Μπορεί να διαλέξει ό,τι θέλει από αυτά που της έχω φέρει και κάποια άλλη κυρία ό,τι θέλει. Και αυτό είναι μικρό νουμεράκι. Υπέροχο σεντάκι. Υπάρχει και αυτό και με τη φούστα. Εγώ το έχω φέρει και με το παντελόνι. Αυτό είναι σε μακρύ. Πάλι μικρό. Και αυτό εδώ πέρα. Δείτε τι φανταστικά κομμάτια. Φανταστικά μοναδικά κομμάτια. Μοναδικά. Το παντελόνι έρχεται συνέχεια. Θα ξανάρθει και το σακάκι και άλλη φορά. Εδώ τώρα σας δείχνω και άσπρο. Και αυτό μικρό νουμεράκι είναι το άσπρο. Με ένα φανταστικό μπλουζάκι από μέσα. Δείτε το τι όμορφο που είναι. Πολύ όμορφο. Με οργαντίνα στα πλάγια. Τέλειο. Όμορφο. Τα άσπρα τα σακάκια που τα λατρεύω. Εσύ τα λατρεύεις. Τα λατρεύω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Πόσα αυτό είναι, το έχω ξεκινάει παραγγείλει. Από 48 νούμερο και έχει και κάποια. Λοιπόν, δείτε και ένα μικρό φόραμα. Αυτό είναι μικρό νούμερο το φόραμα. Σε ασπρόμαυρο το φόραμα. Πάρα πολύ όμορφο. Το συνδύασα εγώ με το σακάκι. Πολύ ωραίο. Μπορεί να το δει για την κυρία που μας το ζήτησε. Μικρό νουμεράκι. Σας το κάνω και έτσι λίγο να το δείτε. Πανέμορφο κομμάτι. Και αυτό το χρώμα είναι πολύ ωραίο. Σάπιο μήλο, ροζίζει κάπως, ναι. Έτσι, το συνδυάσα με το μπουζάκι. Πολύ ωραίο, παστέλο, εντυπωσιακό ωραίο, και αυτό. Πολύ όμορφο. Σακάκι υπάρχουν και άλλα νούμερα, έτσι, τώρα εγώ σας έφερα τα μικρότερα για να τα δείτε. Λοιπόν, φουστίτσες και μικρά νούμερα, αυτές είναι μαύρες, έχει το σχεδιάκι εδώ μπροστά, έτσι, η άλλη ακριβώς είναι με φερμουαράκι κάτω. Το ανοίγεις μέχρι και που θέλεις. Ανοίγει, αλλά δεν φαίνεται. Από μέσα έχει το πανάκι, έχει το πανί του, οπότε δεν φαίνεται. Είναι εξαιρετικά. Υπάρχει και σακάκι σε μαύρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο πιο απλές μπλουζίτσες. Αυτές είναι πιο καθημερινές. Είναι ο κωδικός. Είναι γύρω στα 130, το στήθος είναι άνετο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και αυτά τα μπλουζάκια σε μαύρο. Για λίγο πιο καλά, πολύ όμορφο μπλουζάκι είναι και αυτά. Ο κωδικός είναι 9, 140 είναι το στήθος. Έχει άνοιγμα. Λίγο τα κουμπιά πάνω και στο μανίκι του, πολύ ωραίο. Στο μανικάκι του. Πανέμορφο μπλουζάκι, ακόμα γιατί ο καιρός δεν είναι και τόσο ζεστός. Λοιπόν, και αυτό είναι πανέμορφο μπλουζάκι. Υπάρχει και σε μαύρο, κωδικός 8. 130 είναι το στήθος. Πανέμορφο και αυτό. Όπως έφερα στο πράσινο, το έχω φέρει και στο μπλε του. Αυτά είναι καθημερινά μπλουζάκια που μπορείτε να φορέσετε. 122-53 είναι ο κωδικός του. Λοιπόν, πάμε να δούμε και φουστίτσα. Λοιπόν, εδώ σας έφερα εγώ τη φούστα τη συγκεκριμένη. Το συνδύασα και με αυτό το μπλουζάκι εδώ. Με φύλλα είναι φούστα. Και, ναι, είναι με φύλλα, κλωσάτι, έχει 50 και 54 νούμερο. Λοιπόν, το έχω βάλει και με αυτό το μπλουζάκι. Στο κεπαρισί. Και το έχω φέρει και αυτό. Α, και αυτό πολύ ωραίο. Ταιριάζει πάρα πολύ όμορφα. Έχει μικρό νουμεράκι και μεγάλο στο συγκεκριμένο. Τα φέρα και τα δύο έτσι για να τα δείτε. Πάμε να δούμε και αυτό. Αυτά είναι μεγάλα νούμερα. Έχει σε όλα τα νούμερα, 58, από 50 μέχρι και 58. Πολύ αυτά ωραία. Είναι τα καλά τα μπλουζάκια μας.
όμορφα, το φοράς. Μια φούστα είσαι ντυμένη. Φούστα, μπλουζά, τέτοιο παντελόνι. Αυτά είναι λίγο πιο πρόχειρα τα μπλουζάκια και αυτά είναι πολύ όμορφα. Δηλαδή μπορείς να το φορέσεις με ένα τζινάκι, με μια φουστίτσα. Ο καθένας βέβαια όπως θέλει και να ντυθεί. 122, 128 είναι το στήθος, 25 είναι ο κωδικός. Πάμε στο επόμενο, αυτό είναι πιο φαρδί. Αυτό νομίζω είναι στα γύρω στα 130, είναι αρκετά φαρδί, δείτε το. 130-135 έχει το φάρτος του, ωραίες, ωραίες χρωματισμούς υπάρχουν. Πως αυτά τα νούμερα δεν βρίσκεις τέτοια έτσι, σχέδια. Αυτό το μπλουζάκι, έτσι, έχουμε τέτοια. Λοιπόν, και αυτό είναι μεγάλο, 58 νούμερο, υπάρχουν και μικρότερα. Απλό σε μονόχρωμο. Και αυτό είναι επίσης μεγάλο νούμερο. Δείτε το εδώ, υπάρχει μαύρο και στην απόχρωση αυτή, είναι αρκετά μεγάλο, πιάνει δηλαδή στα 160, άνετα, 55 ο κωδικός και σε μαύρο. Ωραία υπάρχει. Κομμάτια και σε μεγάλα νούμερα. Και σε μεγάλα νούμερα. Πάμε να δούμε σακάκια μεγάλα νούμερα, δείτε εδώ πόσο μεγάλα είναι. Τα 140 είναι σίγουρα. Εγώ τα έχω βάλει με κάποια μπλουζάκια που συνδυάζονται τέλεια. Φανταστικό, αυτό δεν το έχω. Δεν το έχεις κύριε Στέλλα, από κάτω είναι... Με σχεδιάκι έτσι. Είναι μεγάλο νούμερο. Μεγάλα νούμερα είναι αυτά. Είναι μεγάλα νούμεράκια. Το αφήνω τώρα και το σακάκι μου εδώ πέρα, γιατί είναι σε μαύρο. Το έχω φέρει σε πράσινο και αυτό μεγάλο νούμεράκι. Το συνδυάσα πάλι με αυτό το μπλουζάκι και σε αυτό υπάρχουν νούμερα. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο, όμορφο, πολύ όμορφο μπλουζάκι. Και μεγάλο νούμεράκι και αρκετά μεγάλο είναι και το σακάκι. Έχουμε εδώ πέρα και το μπλε και σε μπλε απόχρωση. Δείτε το και αυτό τι όμορφο που είναι. Το έχω βάλει με αυτό το μπλουζάκι. Πανέμορφο και αυτό. Πανέμορφο. Ευκολοφόρετα τα μπλουζάκια αυτά κύριε Στέλλα και μεγάλα νούμερα. Τα ξέρω. Επίσης και αυτό και απόχρωση και αυτά είναι μεγάλα. Έβγαλα μισά μικρά, μισά μεγάλα για να μην έχετε παράπονο. Λοιπόν, το μπλουζάκι είναι αυτό που φοράτε κύριε Στέλλα, το έχω συνδυάσει τέλεια με το σακάκι. Μάλιστα. Δείτε το εδώ, πανέμορφο. Πάμε να δούμε και σε αυτά. Και αυτά είναι πανέμορφα μπλουζάκια. Με μία μπλε φουστίτσα, 120, 102 είναι το στήθος, έτσι. Κωδικός 8. Λίγο παραπάνω έχω φέρει μικρά νομεράκια για να δουν οι κυρίες από μακριά, αλλά αυτό είναι τεράστιο, μεγάλο. Αυτό σίγουρα είναι 135, 140. Πολύ ωραίο. Κωδικός 18. Πολύ μεγάλο. Αυτά φοριούνται και ανοιχτά, κύριε Στέλλα. Δεν είναι, ναι. Φοριούνται και ανοιχτά. Πάμε να δούμε και αυτό, και αυτό έχει μείνει ένα μικρό νομεράκι. Στα 102 είναι οι διαστάσεις του εδώ. Πανέμορφο και αυτό. Και το ύφασμα. Ναι, και το υφασματάκι ωραίο. Πάμε να δούμε και δύο και αυτά πανέμορφα μπλουζάκια. Αυτά είναι μικρά νουμεράκια, δεν είναι μεγάλα. Αυτά φοριούνται με παντελόνι μόνο, δεν μπορείς να το βάλεις με κάτι άλλο. Πάμε να δούμε και τα φορεματάκια μας. Αυτά είναι τα ευκολοφόρετα φορέματα. Σε διάφορα νουμεράκια. Σε έρχονται διάφορα νούμερα είναι. Έτσι. Πάμε να δούμε και αυτό. Ωραία ρούχα. Ωραία πανέμορφα. Ωραία πανέμορφα. Φορέματα. Λοιπόν, παντελόνι μεγάλο ζητήσατε, κυρία Στέλλα. Ορίστε, δείτε εδώ πόσο μεγάλο είναι. Μεγάλο για μένα δεν είναι. Ελαστικό, 56 νούμερο, αλλά είναι τεράστιο. Είναι αρκετά μεγάλο. Όχι, εμένα δεν με παίρνει αυτό. Αλήθεια. Και είναι και ελαστικό. Και εδώ έχω επίσης και ένα άλλο, μια πολύ πανέμορφη φουστίτσα. Υπάρχουν και σε άλλα νούμερα, έτσι. Και το έχω φέρει με το πουανάκι το μπλουζάκι. Τέλεια κομμάτια. Μοναδικά κομμάτια. Τέλεια κομμάτια, σας έχω βγάλει νομίζω πάρα πολύ όμορφα κομμάτια. Έχουμε ένα πανέμορφο φόρεμα. Αυτό ξεκινάει από 50 μέχρι 56 νούμερο. Ωραίο. Για τις κυρίες. Μπορούν να με ζητήσουν με τις διαστάσεις και να τους δώσουμε. Και να μας ρωτήσουν και τι άλλα, γιατί έχουμε πάρα πολλά στο μαγαζί. Έχουμε λίγα. Δεν υπάρχει περίπτωση να επισκεφτεί το κατάστημα Ντίνα και να μην ψωνίσει. Υπάρχουν και επαναλήψεις, υπάρχουν και πάρα ακριβώς. Πολλά. Ναι. Πού μπορεί κάποιος να σε βρει, πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σου. Στην Εφόρων 4, το τηλέφωνο μας είναι 695-79-27-686. Στο Facebook Κωνσταντίνα Πατένταλη. Στο Viber επίσης μπορούν να μας βρούνε και να τους στείλουμε και κάποιες φωτογραφίες αν χρειαστεί για να τους βοηθήσουμε τι άλλο θέλουν. Πάρα πολύ ωραία. Ντίνα, σε ευχαριστώ κομμάτια. Που έκανα τις αγορές μου.
Να είσαι καλά. Σε εύχομαι καλό υπόλοιπο απόγευμα. Καλό υπόλοιπο απόγευμα σε όλους. Και θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα, πρώτο ο Θεός. Μην ξεχαστούμε Δευτέρα. Δευτέρα. Λέω, ναι. Γιατί είναι, δεν είναι εργάσιμη ημέρα, δεν είναι δηλαδή γιορτή. Πάμε να δούμε τους αγαπημένους μας χορηγούς και πάμε κουζίνα. Φίλες μου, σήμερα θα φτιάξουμε ελαιόψωμο. Να μπούμε και λίγο στα νηστίσιμα. Τι να κάνουμε. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι 2-3-21-051-500-62-100. Λοιπόν, έχω ωραίες ελιές. Έχουμε βγάλει τα κουκούτσια. Και εδώ έχω τώρα από τον Κονταξί. Βλέπουμε τις ωραίες τις ελιές. Μαγιάνοπι. Στη συνταγή θα δείτε πόση μαγιάνοπη βάζουμε και πόση φακελάκια ξερεί. Χλιαρό νεράκι. Βάζουμε τη ζάχαρη για να βοηθήσουμε τη μαγιά και τη λιώνουμε. Ορίστε. Χλιαρό το νεράκι μας. Και τη διαλύουμε. Εάν τώρα είναι λίγο κρύο, προσθέστε και λίγο νεράκι πιο ζεστό. Έτσι. Λοιπόν, τώρα εδώ, φίλες μου, μέσα θα προσθέσω και λίγο ελαιόλαδο πρωτεύς. Πλατεία Εμπορίου 20, Θωμάς Χατζηραπίδης. Και φυσικά αλεύρι για όλες τις χρήσεις στην κίτρινη συσκευασία μάνα. Το αλατάκι θα το προσθέσω επάνω στο αλεύρι. Όταν κάνουμε ζύμη, το αλευράκι το έχουμε δίπλα μας. Τώρα μπαίνει και το αλάτι. Μία ζύμη, όχι πολύ σφιχτή, ούτε πολύ αραιά. Λίγο ακόμη. Γιατί λέω να έχετε πάντα δίπλα σας αλευράκι, γιατί παίζουν ρόλο οι κούπες. Ορίστε. Τέλεια. Σας περίσσεψαν ελιές. Σας στέγνωσαν. Βάλτε ζεστό νεράκι, μαλακώστε τις, καθαρίστε τις και κάντε ελαιόψωμο. Ή αν είναι πολύ αρμυρές. Καλή ώρα, λέει. Λοιπόν, λοιπόν. Λίγο ακόμη θα χρειαστώ. Είναι νηστίσιμο το ελαιόψωμο.
μία ωραία ζύμη. Παραφυλισμό, έχω βούτυρο εδώ, μαργαρίνη. Μπόλικο το βουτυράκι μου. Ο φούρνος μας πάντα προθερμασμένος. Έτσι, ωραία, ωραία. Και παίρνω τώρα ορίστε. Παίρνω βούτυρο και πατώ. Έτσι ωραία να το ανοίξω για να τοποθετήσω μέσα τις ελιές για να μην ανησυχεί εδώ ο Βέννης. Να το πω. Μπόλικες ελιές, μην λυπηθείτε να βάλετε, δεν χρειάζεται να τρώτε τίποτα. Θα τρώτε ελαιόψωμο και δεν θα χρειαστείτε να φάτε τίποτα άλλο. Όχι μια ελιά σε 10 βουκές. Ορίστε έτσι. Δείτε το τι ωραίο. Πάλι βουτυρό από πάνω. Το στρίβω, φίλες μου, από εδώ προς τα εκεί. Και τώρα το πατώ. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, Σιλάκη. Γεια σου, παραπονιάρα μου. Τι κάνεις, αγάπη μου? Καλά είμαι, πού είσαι εσύ? Σε πεθύμησα. Τι, σε εγώ στο ποτένισα. Άντε καλά. Άντε λάτι μετά εδώ στην καφετέρια. Αχ, έχουμε δουλίτσα απόψε, έχω κορίτσι μου. Και δεν είσαι με την Δίνα, γι' αυτό. Έχω επισκέψεις. Δεν μπορώ, αγάπη μου. Καλά, άλλη μέρα. Πρωινά, πρωινά μπορώ. Πρωινά εδώ στη δουλειά είμαι. Στη δουλειά είσαι κι εσύ. Άλλο καλά, εσύ κορίτσι μου, έχω... Δόξα. Πολύ γύρω να πιέμε καφέ. Κανόνισε το, άντε, έλα εκεί στο... Στο Νόμπελ, σου είπα. Το ξέρω, κορίτσι. Το ξέρεις, άντε, κανόνισε το. Καλά. Θέλω πάντα να φάμε και ψάρι αυτές τις μέρες. Α, φάγαμε, με στελείωσε. Δυο μέρες τρώγαμε. Δεν έφαγες εσύ? Δεν έφαγα, γιατί δεν μπορούσε ο Νίκος και δεν πήγαμε. Α. Και λέω, να σε πάρουμε, να πάμε έξω. Να το κανονίσουμε. Θα κάνουμε το τραπέζι και τον τυράκι μαζί. Να το κανονίσουμε, θα συνεννοηθούμε αφού μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Έτσι, έγινε, αγάπη μου. Έγινε, κουτσάρι μου. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, κοπέλα. Να είσαι καλά, γεια σου. Γεια σου, γλυκιά μου. Έτοιμο, φίλες μου. Παίρνω τώρα ένα μαχαίρι και το κόβω. Γιατί αλλιώς θα φτάσει στην οροφή του φούρνου. Τέλειο. Φίλες μου, το σταυρώνω έτσι όπως είναι και το τοποθετώ στο φούρνο. Πάμε να δούμε. Υλικά, χορηγούς και επιστρέφουμε.
φίλες μου τώρα είχαν πολύ ωραίο Σολομό από τον Πάλατο Γιώργο. Νικηφόρο Φωκά, είναι στο κέντρο της πόλης, πηγαίνουν στο Στενάκι και την Πλατεία Ελευθερίας. Φρέσκα ψάρια κάθε μέρα. Σας τα καθαρίζουν, σας τα τηγανίζουν ή σας τα ψήνουν και σας τα φέρνουν και delivery στο χώρο σας. Βάζω την κατσαρόλα μου επάνω και τι κάνω τώρα, φίλες μου. Βάζω ελαιόλαδο πρωτεύς μέσα. Πλατεία Εμπορίου 20, Θωμάς Χατζαραπίδης. Έχω εδώ ένα κρεμμύδι από το Μουδιάνο, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, στην Πλατεία Εμπορίου. Και ένα πράσο. Και φίλες μου τώρα, αχ, 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 θα προσθέσω αλάτι μέσα για να καραμελώσουν, όπως επίσης θα λατήσω και το Σολομό, τον υπέροχο Σολομό. Και από εδώ. Έτσι. Έχω από το άρωμα κανέλα, Γρηγορίου Ρακιτζή και Πλατεών Γωνία για ψάρια. Ένα μίξ που τα νοστιμεύει και τα κάνει φανταστικά, τα αρωματίζει. Εκεί θα βρούμε όσπρια. Ανακατεύω, ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα κυρία μου Στέλλα. Καλησπέρα κορτσάρα μου, ποια είσαι? Λέγομαι Ελπίδα. Γεια σου, Ελπίδα. Κάποτε σας ζήτησα. Γεια σας. Κάποτε ζήτησα να μου κάνετε ένα ημάμ παϊλτί. Το κάνατε τόσο θαυμάσιο και πήρα τηλέφωνο να σας πω ότι έγινε τέλειο. Μπράβο κορίτσι μου. Και τώρα θέλω ακόμα κι άλλο να σας ζητήσω. Ένα φαγητό νηστίσιμο με μανιτάρια. Κανένα πρόβλημα. Άκουσε με, αύριο να κάνω γεμιστά πιπέρια. Ναι. Νηστίσιμα. Ου, και αυτό ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Τα έφαγε ο Μουτσινάς και δεν έδωσε κανέναν ένα ταψί. Έτσι. Ο Νίκος, καλή το όρο του παλικάρι μου. Ναι. Λοιπόν, Ελπίδα. Ορίστε. Θα σου τα φτιάξω. Από πού τηλεφωνείς? Από τις Σέρες. Α, Γιάννη. Α, Γιάννη, ωραία. Εγώ αύριο θα κάνω και μυστές πιπεριές και ντομάτες νηστίσιμες με μανιτάρια. Ου, πολύ ωραία. Ωραία. Να είστε καλά. Φιλάκια, σε αγαπώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εγώ το ίδιο. Γεια σου, κορτσάρα μου γλυκιά. Λοιπόν, τώρα εδώ, φίλες μου, θα βάλω κόκκους μπαχάρι. Θα βάλω και τρία φύλλα δάφνης μέσα. Και έχω από το άρωμα κανέλα μία πολύ ωραία σάλτσα με βασιλικό και μυρωδικά και κάτσε καλά. Θα την προσθέσω μέσα. Να πάρω ένα κουτάλι. Ορίστε. Τα αρώματα δεν περιγράφονται, φίλες μου. Και τώρα θα προσθέσω ζεστό νεράκι μέσα. Παίρνω τώρα τον υπέροχο αυτό Σολομό από τον Γιώργο τον Πάλα, Νικηφόρο Φουκά, και τον αλευρώνω. Αφού έχω βάλει το μίξ για τα ψάρια και το αλάτι και τον τοποθετώ μέσα, φίλες μου. Ναι, καλησπέρα.
Γεια σου κύριε Στέλλα. Γεια σου κορτσάρα μου, ποια είσαι? Η Σοφία. Γεια σου Σοφία μου, από πού τηλεφωνείς? Από Δράμα. Έλα κορτσάρα μου, από την όμορφη μας Δράμα. Τι κάνεις? Καλά είμαι κοπέλα μου. Παρεούλα εδώ. Σολομό βλέπω. Πώς? Σολομό. Ναι. Πολύ ωραία. Στη ζωή μου δεν έκανα αυτό με λεμόνι ποτό. Α, όπως λες, το λεμοντζέλο. Ναι, δεν έχω κάνει καμιά φορά. Α. Δηλαδή όπως τα κράνα, πώς τα κάνουμε δηλαδή, κατάλαβες? Ναι. Έτσι ακριβώς, πώς θα το κάνω? Α, θα σου το πω, ξέρεις, η διαδικασία καμία σχέση με τα κράνα. Ναι. Αυτό δεν το πίνεις όπως πίνεις ένα λικέρ. Αυτό ναι. Αφού φας, το πίνεις για να χωνέψεις. Άντε ρε, μπράβο. Είναι χωνευτικό. Από εβδομάδα θα το βάλω στο πρόγραμμα και θα το φτιάξω. Συγκεκριμένα κάποια μέρα. Όχι, δεν τώρα δεν ξέρεις γιατί. Ναι. Γιατί συνδυάζω φούρνο και κουζίνα. Δεν μπορώ να σε... Αυτά δεν παθαίνουν. Είναι από το δέντρο κατευθείαν. Δεν παθαίνουν τίποτα. Όχι, σιγά δεν παθαίνουν. Τα λεμόνια δεν παθαίνουν. Καταρχήν είναι ακέρωτα. Ναι. Ω, μια χαρά. Πες το κάνω, να μην κάνω και ποτό. Ποτό γίνεται αυτό, αγάπη μου. Δεν γίνεται. Ποτό γίνεται. Ναι, ποτό να κάνω και λίγο ποτό να κάνω. Είναι κάμποσα. Άκουσε με, ποτό θα το κάνεις. Αλλά δεν το πίνεις για να... Α, κατάλαβα, ναι. Το πίνεις για χώνεψη. Α, ωραία. Θα σε περιμένω. Από εβδομάδα. Ναι, από εβδομάδα. Καλό ναι, Σαββατοκύριακο. Γιατί το πρόγραμμα βγαίνει εβδομαδιαίο. Α, έγινε κουβέντα μου. Έγινε κουτσάρα μου. Να είσαι καλά. Γεια σου γλυκιά μου. Δείτε εδώ τι γίνεται, ωραία. Βράζει ο Σολομό μέσα στη σαλτσούλα. Και γίνεται πεντανόστιμος. Θα το γυρίσω τώρα. Και από την άλλη πλευρά. Ορίστε. Και επειδή είναι αλευρωμένος, έρχεται η σαλτσούλα, παρόλο που έχουμε βάλει το νεράκι, και δένει. Μοσχομυρίζει, φίλες μου. Και δένει, είναι τηγανιτό. Ορίστε. Και πολύ γρήγορα γίνεται και πολύ νόστιμος γίνεται και χορταστικός, γιατί βουτάς την υπέροχη αυτή σαλτσούλα και είναι τέλειο. Πάμε να δούμε τώρα τα υλικά και θα επιστρέψουμε για να σερβίρω κι εγώ, να δω και τι γίνεται με το ελαιόψωμο. Thank you.
έτοιμος ο σολομός, τον σβήνω. Ορίστε φίλες μου. Νοστιμότατος. Να βγάλουμε λίγο και το ελαιόψωμο. Θέλει λίγο ακόμα φίλες μου. Δείτε το όμως. Θέλει λίγο ακόμη. Μόλις θα ψηθεί θα κουνιέται μέσα στο ταψάκι. Φίλες μου, αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας σήμερα. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά, φιλάκια, γεια σας.